Μακεδονία μας. Επειδή και πάλι πολλοί ρωτούν για το αν υπάρχει πρόβλημα με τη συμμετοχή τους σε αυτό το συλλαλητήριο, θα ήθελα να επαναλάβω στην αγάπη σας δύο λόγια που είχα πει και πέρσι. Ένα αγνό πατριωτικό συλλαλητήριο, που μάλιστα στηρίζει τα όσα έχει πει η Ιερά Σύνοδος σε παλαιότερη ανακοίνωσή της και όσα πρόσφατα διετράνωσαν όλοι ανεξαιρέτως οι Μητροπολίτες του επαρχιών της Μακεδονίας μας, αποτελεί, όπως και οι εκλογές ή ένα δημοψήφισμα, έκφραση της λαϊκής βούλησης, αρκεί να μην το κακοποιήσουν ακρότητες και κρυφές ποταπές σκοπιμότητες. Τα περσινά συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, τα τραγούδια των μαθητών και οι κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα ήταν μια συγκλονιστική λαϊκή κραυγή, μια φωνή αναστεναγμού πανεθνικού διαμετρήματος. Ό,τι καλύτερο είδε η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Ο τρόπος της αντίδρασης και της πολεμικής αυτών που το απορρίπτουν και η επίμονη άρνηση των υποστηρικτών της λεγόμενης Συμφωνίας των Πρεσπών να ακούσουν τον αναστεναγμό της ιστορικής αλήθειας από μόνα τους φανερώνουν τη σημασία και την αξία του. Το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι πολιτικό, είναι εθνικό και πνευματικό. Ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι μαζί στην Αθήνα, μπροστά στη Βουλή και να διατρανώσουμε την αγάπη μας στην πατρίδα και την ανάγκη μας για εθνική αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Αρκετά έχουμε πληρώσει τα λάθη μας. Καιρός να ορθώσουμε ως λαός όλοι μαζί το ανάστημά μας και να αναστήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Ας πιέζουν και ας εκβιάζουν τα κέντρα των διεθνών συμφερόντων. Ας απειλούν οι εκφραστές του πολιτικού συμβιβασμού. Η ηχό της ιστορίας δεν σκεπάζεται και η κραυγή του αγνού λαού δεν πνίγεται. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε φωνή στη συνείδησή μας και θα καταθέσουμε την ομολογία της παρουσίας μας. Αυτό είναι και εύκολο αλλά και πολύ ουσιαστικό. Όσοι λοιπόν μπορείτε και το θέλετε, μην διστάσετε να το κάνετε. Η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί σας. Μην αμφιβάλλετε καθόλου. Εννοείται ότι και εγώ, πρώτο ο Θεός, θα είμαι παρόν στο Σύνταγμα σήμερα Κυριακή στις 2 το μεσημέρι μαζί σας. Με τα πολλών ευχών, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαμβριωτικής Νικόλαος. Του Κυρίου δεηθόμενη, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και Καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ευθυμίου Οσίου του Μεγάλου, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος, του εξ άρτης, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και αγαθός και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς καλημέρας και βοηθειά μας και την ημέρα.